την Ορθόδοξη πίστη, Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης. Προϋπόθεση Ορθοδοξίας είναι να δει και να γνωρίσει κανείς από καθαρότητα τα δύο δόγματα της πίστεως, ενώ την Τριάδα και τη Διάδα. Να θεωρεί δηλαδή και να γνωρίζει χωρίς να ξυχαίει ή να διαχωρίζει τα πράγματα την ένα Αγία Τριάδα, μονάδα κατά τη φύση, την δε Διάδα των φύσεων του Χριστού, ενωμένη σε μία υπόσταση. Ειδικότερα, να ομολογεί και να γνωρίζει έναν Υιό και πριν τη σάρκωση και μετά από αυτή, ο οποίος δοξάζεται με δύο φύσεις και δύο θελήσεις, θεία και ανθρώπινη, χωρίς αυτές να συγχαίονται. Πρέπει να ομολογούμε ευσεβώς τη γέννηση, την αγεννησία και την εκπόδευση, τις τρεις αυτές σταθερές και αμετάβλητες ιδιότητες της Παναγίας Τριάδος. Ο Πατέρας δηλαδή είναι αγέννητος και άναρχος, ο Υιός γεννητός και συνάναρχος. Και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται από τον Πατέρα και μεταδίδεται μέσω του Σεναϊδίου Υιού, όπως λέει ο Δαμασκηνός. Θα ήταν αρκετή για τη σωτηρία μας η πίστη που δίνει η χάρη και που γίνεται πράξη μέσω των εντολών με τη βοήθεια του Πνεύματος, αν την είχαμε φυλάξει και δεν προτιμούσαμε τη νεκρή και ανενέργητη πίστη από αυτή τη ζωντανή που γίνεται πράξη με την ενίσχυση του Χριστού, γιατί αρκεί στον πιστό να σχηματιστεί και να ντύσει μέσα του η πίστη που γίνεται πράξη με την ενίσχυση του Χριστού. Η άγνοια όμως δίδαξε τώρα στους εσεβείς την πίστη των λόγων, την νεκρή και ανέστητη και όχι την πίστη της χάρης. Η Αγία Τριάδα είναι απλή μονάδα, επειδή είναι άπιος, χωρίς ιδιότητες και ασύνθετη. Είναι Τριάδα μονάδα. Είναι Τριάδα, μονάδα κατά τη φύση, γιατί ο Θεός είναι τρισυπόστατος. Και η ιωνική περιχώρηση καθενός προσώπου στα δύο άλλα γίνεται χωρίς να συγχαίονται. Ο Θεός αναγνωρίζεται και ονομάζεται σε όλες τις ενέργειές του κατά τρόπο τριαδικό, γιατί είναι χωρίς όρια. Είναι αυτός που συνέχει τα πράγματα και προνοεί για τα πάντα, δια του Υιού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και κανένα από τα τρία πρόσωπα ούτε λέγεται, ούτε νοείται, έξω ή χωριστά από τα άλλα, όπου και αν αναφέρεται με το όνομά του. Στον άνθρωπο υπάρχει νους, λόγος και πνεύμα. Και δεν υπάρχει νους χωρίς λόγο, ούτε λόγος χωρίς πνεύμα. Και το ένα είναι μέσα στο άλλο και καθένα ξέχω και καθένα χωριστά. Γιατί ο νους εκφράζεται με τον λόγο και ο λόγος φανερώνεται με το πνεύμα. Με τον τρόπο αυτό ο άνθρωπος παρέχει αμυδρή εικόνα της ανώνυμης και αρχέτυπης Τριάδος και φανερώνει και με αυτό το κατοικόν. Σύμφωνα με το προηγούμενο παράδειγμα, οι θεοφόροι πατέρες διδάσκουν αληθινά ότι ο πατέρας είναι νους, ο Υιός είναι λόγος και πνεύμα είναι το Άγιο Πνεύμα. Έτσι δογματίζουν σχετικά με την Αγία Τριάδα που υπερβαίνει κάθε ουσία και φύση και είναι ο ένας Θεός με τρεις υποστάσεις και μας παρέδωσα πίστη, αληθινή και άγκυρα ελπίδας. Γιατί το να αναγνωρίζει κανείς ένα Θεό, αυτό κατά τη γραφή είναι ρίζα αθανασίας και το να γνωρίζει κανείς το κράτος της τρισυπόστατης μονάδας, αυτό είναι πλήρης δικαιοσύνη. Ανάλογα πρέπει να εννοούμε αυτό που λέγεται στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίζουν οι άνθρωποι εσένα, τον μόνο αληθινό Θεό, με τρεις υποστάσεις και εκείνον που απέστειλες, τον Ιησού Χριστό, με δύο φύσεις και δύο θελήσεις. Τέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον μας. Αμήν.